Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικού τη Ομάδα Δίωξη Ναρκωτικών του Τμήματο Ασφαλεία Καβάλα δύο Αλοδαποί, υπήκοοι Αλβανία ηλικία 40 και 29 ετών, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσει του νόμου περί ναρκωτικών, συγκεκριμένα μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών περί διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Από τον 40χρονο, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια τη επιχείρηση, οι αστυνομικοί αντόπισαν και συνέλαβαν του δύο δράστε στη Θεσσαλονίκη έξω από το σπίτι του 40χρονου όπου συναντήθηκαν προκειμένου ο 29χρονο να προμηθευτεί από αυτόν ποσότητα κοκαίνη έναντι χρηματικού ποσού. Στην κατοχή των αλλοδαπών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με κοκαίνη βάρου 10,3 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 2.050 ευρώ, 4 κινητά τηλέφωνα. Ακολούθω σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι την αποθήκη του 40χρονου καθώ και στο γιο ταχύ αυτοκίνητο που οδηγούσε, Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 νάιλον συσκευασίε με κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρου 15 κιλών και 244 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβία, ένα πλαστό δελτίο αστυνομική ταυτότητα, μία πλαστή άδεια ικανότητα οδήγηση. Κατασχέθηκε επίση και το γιοταχή αυτοκίνητο. Σημειώνεται ότι ο 40χρονο, ο οποίο είναι καταχωρημένο στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, επανήλθε και παρέμενε παρόνομα στη χώρα, ενώ η σχετική δικογραφία που σχηματίθηκε σε βάρο του περιλαμβάνει επίση παραβάσει του νόμου περί αλλοδαπών και τη πλαστογραφία. Οι συλληφθέντε οδηγήθηκαν στην κυρία Ισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλα, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την ομάδα δίωξη ναρκωτικών του Τμήματο Ασφαλεία Καβάλα.